έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές. Τον αγαπάμε, είναι γλυκός, ταλαντούχος, υπέροχος. Πόσο καλά ξέρουμε όμως τον Αντώνη Λουθάρο. Για να σας δω. Εσύ διάβαζες, μπας και χάσει παιχνίδι. Πού γεννήθηκε? Στην Θεσσαλονίκη. Στη Δάφνη, ρε Φραγκόλη, που πάντα κερδίζεις. Τι έλεγε ότι θέλει να γίνει όταν ήταν μικρό? Φαρμακοποιός και φούρναρης. Κατά το ίμιση κερδίσατε ή φωτογράφος? Φωτογράφος, ναι. Όταν ήταν πολύ μικρός, τι δουλειά έκανε? Σερβιτόρος. Όχι, δούλευε σε κομμωτήριο. Σε κομμωτήριο, ναι. Και μετά πήγαινε και δούλευε και σε σουβλατζίδικο. Σε κομμωτήριο. Κερδίσατε. Και ποια παράσταση σκηνοθετεί φέτος? Ρόζα Ασκενάζη στο... Βγες ρε Αντώνη, γιατί δεν μπορώ με αυτό το φραγκολιά. Είναι και τρεις παραστάσεις. Τον αφουσιολόγο. Δεν μπορώ πια. Αλλά αυτό το παιχνίδι των γνώσεων μου και λένε κάθε φορά. Τι κάνετε? Είναι όπου πάντα κερδίζει. Βάλει τα μάτια μου για σένα. Τι είναι κορίτσι μου, τι είναι κορίτσι μου. Τις δικές μου τις απαντήσεις που τις άκουσε από το μυαλό. Θεσσαλονίκη. Να σου πω, γκρίζανε τα μαλλιά σου, ρε Αντώνη. Μεγάλωσες λίγο. Όχι, δεν γκρίζαραν. Έτσι δεν ήταν. Δεν τα βάφω. Τα βάφες δηλαδή στο παρελθόν, πέρασες και αυτή τη φάση. Ξέρεις, πέρναγα αυτό ένα... Είναι αυτό οι άντρες που δεν μπορείτε να αποδεχτείτε αρχικά ότι ασπρίζει το μαλλί. Όχι, παιδί μου, όλοι μου λέγανε, Αντώνη, μην βγαίνεις με άσπρα μαλλιά, δεν είναι ωραίο, δεν είναι καλό. Βάζε... Είσαι μικρός, είναι ωραίο να είσαι. Καλέ, ήρθε μια γιαγιά στο θέατρο και μου είπε, σαν τον Τζορτζ Κλούνι. Να σου πω και πώς τα έγραφες. Κρατάω. Πήγαινες δηλαδή κανονικά στο κομματήριο και έγινες αντάβια ή μόνος με αυτά τα σπρέι? Ένα... Χρωμοσαμπουάν. Μπράβο, ναι. Που φεύγει με τα λουσίματα. Πολύ ωραίο. Σου βγάζει το ρε. Ορίστε. Επειδή δεν ήταν αυτό που στο φως έλεγε στο κομμωδινή. Όχι, γιατί πιάνει εδώ μόνο στα άσπρα αυτό. Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Ξεβγάζει όλα τα μαλλιά μόνο στα άσπρα πάνω σου. Τι? Ξεβγάζει με αυτό και πέφτει πάνω σου. Σα αμπούει δηλαδή, δεν ξέρει που δεν έχει μια άσπρα. Γιατί δεν βάφει τα υπόλοιπα και βάφει μόνο τη μούρη? Δεν βάφει τη μούρη, τα μαλλιά. Τα μαλλιά λέμε. Hello, για τα μαλλιά λέμε. Με αυτό λέω, γιατί βάφει μόνο εδώ και δεν βάφει εδώ? Δημήτρη, για το ξεκάθαρο κάνει τόσε ερωτήσει για να μα πει ότι δεν βάφει τα μαλλιά σου. Δηλαδή τα κορίτσια τα βάφουν τα μαλλιά του, πρέπει να βάφουν και το πρώτο. Τι εννοεί? Εννοώ, ρε παιδάκι, μάλλον πώς μας το είπες, και άλλο μάλλον, εκεί που πάρει το πράγμα. Ότι τα βάφει, λοιπόν, μόνο τα άσπρα, δεν βάφει όλο το μαλλί. Α, αυτό κατάλαβα ο άνθρωπος, ναι. Έχεις δίκιο. Επειδή όχι, τον κατηγορούν όλα τα περνάει, αλλά περνάει ότι βάφει το μαλλί, σου κάνει πολλές ερωτήσεις για το ξεκάρφωμα τώρα, τύπο ότι δεν ξέρει. Βάφει το μαλλί. Πώς σου φαίνεται? Τι βλακίες είναι αυτά που λένε? Είναι του Ουγγαρέζου, εξυπνάτε. Παθαίνουν όλοι Ουγγαρέζου. Μπράβο, στα γάβο το πρωί που με είπες γέρο ψαρά της Βραβρώνας. Και εγώ θα κάνω Σαββατοκύριακο εκπομπή, να ρώτα το Σούσου. Α, ναι. Εγώ δεν είπε τίποτα. Γιατί σε έκραξε. Μπορεί να πεις γιατί σε έκραξε για το παντελόνι. Θέλετε ότι λέει Ουγγαρέζου, να το επαναλαμβάνω. Γιατί σε έκραξε για το παντελόνι? Πες μου εσύ που δεν είναι πολύ ωραίο. Που είναι πολύ ωραίο. Ψιλόμεσο λέγεται. Δεν λέγεται ο παππού στο καφενείο. Αντώνη μου, εσύ. Έχεις αίσθηση της μόδας και του γούστου. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δικά σου, δεν προλάβουμε. Γιατί πιάσαμε τα της μόδας, είμαστε μια εκπομπή μόδας βέβαια. Λοιπόν, πριν πούμε το δεκάλογό σου, ξέρω ότι φέτος συμμετέχεις σε πολύ ωραίες δουλειές και σκηνοθετείς και πες μας λίγο για τις δουλειές σου και τις ωραίες. Κοίταξε να δεις, φέτος είναι ένας ωραίος γλυκός μαραθώνιος που κάνω, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ τυχερός. Γιατί σε αυτή τη δύσκολη εποχή να κάνεις πράγματα πρώτον που αγαπάς. Πρώτον, να κάνεις πράγματα. Δεύτερον, να κάνεις πράγματα και που αγαπάς, είναι λίγο. Έχεις το Θεό μαζί σου. Και καλές συνεργασίες ή έχεις προβληματάκια? Μόνο προβλήματα. Δηλαδή, αν είχα προβλήματα, θα ερχόμουν εδώ. Αυτό έλεγα. Σε καταλαβαίνω. Εδώ. Όχι, αλήθεια δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα πάει να τα πει το απόγευμα. Εγώ χρεώνω 30 ευρώ. Εγώ χρεώνω 30 ευρώ στην επίσκεψη. Σταματεί να έχω στο 60. Εσύ που ξέρεις? Θα πάω στα 60. Εγώ δεν ένα δεκαρικάκι. Θα πάω στα 60, παιδιά. Η ακριβή θα είναι και καλή. Αγόρι μου, έτσι. Θέλεις να τα σκάσεις. Πάντως μου λέει η αρχισυντάκτριά μας που ήρθε και σε είδε με τα παιδάκια της στο Emil και η Detective ότι είσαι συγκλονιστικός. Είναι πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ευχαριστώ πολύ την αρχισυντάκτριά μας. Είναι παιδικό, Αντώνη. Είναι, ναι, μια παιδική παράσταση, αλλά είναι, δεν είναι αυτό που λέμε το μπεμπέ. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση για μικρούς θεατές με μεγάλες απαιτήσεις. Τι λέω εγώ. Mm-hmm. Είναι μια παραγωγή μεγάλη, υπερπαραγωγή που κάνει το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, που είμαι πολύ χαρούμενος που υπάρχω σε αυτή τη δουλειά. Μπράβο. Και πολύ καλά κάνεις. Την διασκευή την έχει κάνει η Μιμή Ντενίση. Έκανε πολύ ωραία δουλειά. Ο Λευτέρης ο Γιωβανίτης, να του πω και χρόνια πολλά που γιόρταζε χθες. Σε παίρναμε, Λευτέρη μου, αλλά δεν το σήκωνες. Μάλλον θα χτύπαγε πολύ το τι. Θα χτύπαγε πολύ και ήμασταν και πολύ πρωινή, ίσως να κοιμόταν ο άνθρωπος.
Πολύ, πολύ ωραία δουλειά. Ένας φίλος μου, συγγνώμη, Ανδρέας, τον Μπένιο Θέμης 8 ώρα να του πει χρόνια πολλά, νόμιζα ότι είναι ξυπνιός. Και λέει, επιμένει ο δικηγόρος μου και φίλος μου, 8 η ώρα, λέει, κάτι κακό έχει γίνει. Κάτι έχει συμβεί, βέβαια. Αλλά ήταν για χρόνια πολλά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και παίζεται και Σαββατοκύριακα πρωί, πώς παίζεται. Σαββατοκύριακα πρωί για, τα σχολεία, για τους γονείς με τα παιδιά και καθημερινές για τα σχολεία. Και το άλλο, Ρόζα Εσκενάζη, Βασίλισσα του Ρεμπέτικου. Αυτό το σκηνοθέτησα στην Αθηναίδα. Ναι. Είναι πώς ήταν να είσαι στον άλλο ρόλο. Πολυτάραχη ζωή της Ρόζας Εσκενάζη, της γυναίκας που άλλαξε την ιστορία του τραγουδιού, του ρεμπέτικου. Ξεκίνησε ως χορεύτρια, ως έλεγε Σμυρνέικα, αλλά άλλαξε και έγραψε την ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα. Και το για όνομα στο θέατρο Αλήκη. Συνεχίζει για δεύτερη χρονιά, καλά δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι συμβαίνει εκεί. Με τη Βίκη, το Φάνη, το Χρήστο και τη Μαρία. Είστε και ωραίο team. Περνάμε καταπληκτικά. Και σε μια δύσκολη εποχή για το θέατρο, πάτε για δεύτερη χρονιά και αυτό κάτι λέει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα το παιχνίδι μας. Είναι 10 ερωτήσεις, σε θέλω αυθόρμητο. Με στακάτες ωραίες απαντήσεις, χωρίς να τις πολύ επεξεργάζεσαι. Όχι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Σύντομος λοιπόν, και περιεκτικός να είσαι. Για να σε δω. Γιατί θα σε δείρμα. Δημήτρη, σταμάτα γιατί ήδη σκέφτομαι τους αντικαταστάτες σου. Μίλες πολλά σήμερα. Έχεις κάνει κάτι που να έχει θέσει κίνδυνο την υγεία σου? Ναι. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, φαντάζομαι το, η κακή διατροφή. Σωστό. Ναι. Έχεις αναθέσει εντεκτή να παρακολουθήσει κάποιον? Όχι. Πώς σου ήρθε αυτή η ερώτηση, ρε παιδί μου? Είναι τέλεια εμπειρία. Λόγω του Εμίλ, ρε παιδί μου, ήμασταν λίγο δημιουργικοί. Όχι. Δεν σε έχω για τόσο τζαζ. Ποτέ, δηλαδή... Καταρχάς, δεν πανάκριβη, αγάπη μου, δεν αξίζει. Όχι, αλλά αν μπορούσα θα το έκανα. Νομίζω το είχε παίξει εκείνη η detective. Συγγνώμη, έχεις παρακολουθήσει κινητά? Θα έπεφτα τόσο... Κινητά, ναι. Το άλλο είναι δύσκολο. Συρτάρια ανοίγεις αυτά, τα κάνεις όλα. Σιγά. Σιγά. Αυτό είναι η καθημερινότητα. Όχι, θα ντρεπόμουν πάρα πολύ. Δεν να έκανα κάτι τέτοιο. Δεν υφίσταται όρος γυναίκα αν δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, ρε παιδί μου, αν έχεις όμως μία σκέψη ότι μπορεί και να συμβαίνει μία υποψία. Δεν θα βάλεις detective. Θα βάλω άνθρωπο να ψάξει, τι είναι πια. Να ψάξει εσύ τίποτα, όχι πολύ. Ούτε εγώ ψάχνω. Αφού το νιώθω μέσα μου. Και άμα δεν ισχύει αυτό που νιώθει, δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο. Θα το ξεπεράζει μόνο του, σου λέει. Όχι. Κωστή. Δεν θα βάζα ποτέ κάτι τέτοιο. Ποιο είναι ο πιο δύσκολο συνάδελφο που είχε ποτέ σε συνεργασία? Ποιο είναι ο πιο δύσκολο. Ο πιο απαιτητικό, θα σου πω. Ναι. Από του πιο απαιτητικού, νομίζω η Ελένη Καστάνη, αλλά με την έννοια ότι θέλει όλα στην παράσταση να είναι τέλεια. Πολλές πρόβες να υπάρχει. Δεν θα έλεγα όμως ότι είναι μια κακή συνεργασία προς Θεού. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι έχω περάσει πολύ ωραία μαζί της, αλλά είναι τα θέλει όλα ατσίλικα. Τέλεια. Και αυτό μου αρέσει κιόλας, μου αρέσει και εμένα δηλαδή. Και θέλω να μου πεις και τον πιο αστείο τρόπο που έχεις χωρίσει μια σχέση. Δεν έχω χωρίσει ποτέ αστεία. Πάντα μελοδραματικά έχω χωρίσει. Με κλάματα, δάκρυα, αίμα, ναι, δάκρυα και τρόπα. Δεν το έχω περάσει ποτέ σου ειδικά. Ναι. Ποτέ. Κακό. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, οι υπόλοιπες 5 ερωτήσεις. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι να πάρεις και λίγο χρόνο, να πάρεις μια ανάσα, να πεις λίγο νεράκι. Ναι, κάνω μια προπόνηση. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, καλέστε στο 214-214-8989, γιατί είναι 10 και σε κανένα μισάωράκι κλείνει ο διαγωνισμός. Είναι κρίμα να μην μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Δεν είναι κλήρωση, ναι, θα πει βασικά ένας καλεσμένος έναν αριθμό. Για το φανταστικό μας δωράκι, κουζίνα πίτσος προσφορά της ηλεκτρονέτ. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, no se sabe. Είμαστε εδώ παρεούλια σας και είμαστε στις 10 αλήθειες του Αντώνη. Έχουμε κάνει τις 5 ερωτήσεις. Έχουμε φτάσει στα μισά. Τέσσερις έχουμε κάνει. Α, τις 4, σωστά, Ελενάκη. Σου έχει ζητήσει ποτέ σχέση σου να χάσει κιλά? Ναι. Πόσα? Πόσα κιλά να χάσω? 3,5. 60. Σημασία γι' αυτό ή ότι μου έχει ζητήσει? Αυτό είναι 2 ερωτήσεις. Τι έκανες, εσύ τα χασες? Ναι, αλλά μετά τα ξαναπήρα. Επιδύο κιόλας, έτσι. Επιδύο κιόλας. Επιδύο όχι, αλλά εντάξει, έχω ξαναπάρει. Τα έχασες ίσως που το πρότεινε. Τι? Ίσως να τα έχασες που στο πρότεινε. Τα έχασα έτσι, αλλιώς όταν προτείνεις κάτι τέτοιο. Λίγα ή πολλά, δηλαδή σου είπε 5-6 ή... Ρε παιδιά, από αγάπη. Όχι, μωρέ, λες, ρε, εσύ χάσεις. Από αγάπη δεν το λες. Παιδιά, από αγάπη. Αν αγαπάς τον άνθρωπό σου, μπορεί να πεις, γιατί δεν χάνεις. Όχι, αν βλέπεις ότι ο άνθρωπός σου δυσφορεί, ρε παιδί μου. Θα το αποφασίσω. Παιδιά, δεν έχει να κάνει με δυσφορία. Έχει να κάνει ότι
δεν περνάς καλά με αυτό, δεν σου αρέσει, κάνε κάτι, άλλαξέ το. Εσύ δεν περνείς ότι είναι ο τρόπος. Παιδιά, είναι ο τρόπος που θα πεις τι θα πεις. Ακριβώς. Και να δεις και τι κάνει τον άλλο να αισθάνεται τρόπος. Ναι, άμα ξαφνικά του εμφανίζει μόνο μαρούγια στο σπίτι, το λαμβάνει το μήνυμα διαφορετικά. Έχεις μπλοκάρει στο κινητό συναδελφό σου γιατί ήταν ενοχλητικός? Συνάδελφο όχι, αλλά έχω μπλοκάρει ανθρώπους που ήταν ενοχλητικοί. Έχεις πει ποτέ ψέματα ότι είσαι άρρωστος για να μην πας στη δουλειά? Είσαι παλιάνθρωπος. Και αντιπρόσωπος. Και αντιπρόσωπος. Ναι. Το έκανες, ε. Ναι. Έχεις παλιά, όταν ήμουν ανόητος, πολύ. Το έχω κάνει παλιά. Έχεις φωνάξει ποτέ σύντροφό σου με άλλο όνομα, με λάθος όνομα? Ναι. Και τι έγινε μετά? Είπες ένα απορόλο. Βοηθάει το επάγγελμα. Εντάξει, δεν είναι πολύ ευχάριστο. Όχι. Αλλά πρέπει να έχεις λίγο χιούμορ για να το αντιμετωπίσεις. Τι ζώδιο είσαι, άσχετο. Τι ζώδιο είσαι? Ταύρος. Δεν το περίμενα λοιπόν, από Ταύρο. Έχεις κάνει γυμνισμό σε πολύ συχνά στην παραλία? Ναι. Έλα ρε, Αντώνη, δεν σου το είχα. Σιγά μωρ, δεν είναι και τίποτα. Εγώ ντρέπομαι. Αλήθεια απόψε, ξέρεις, και πέφτει το τραγούδι. Συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή. Καλά, και μετά θα σας πω και ένα περιστατικό που μου έχει τύχει, δεν μπορώ να το πω τώρα. Όπου ήταν όλοι. Που νόμιζε ότι είμαι μόνος μου στην παραλία. Αλήθεια. Και τι έκανε? 60 άτομα πίσω. Θα σας πω, θα σας πω μετά. Και ήσουν γυμνός και ήταν κι άλλοι γυμνοί. Δεν μπορώ να το πω τώρα, θα σας πω μετά, είναι πολύ αστεία. Λοιπόν, έχει στείλει λάθος μήνυμα σε λάθος άνθρωπο και αυτό να σε έκανε να ντραπείς? Ναι. Έχεις κάνει όλα να πεις τον ίδιο. Τι να σας πω, ψέματα? Όχι. Έχω κάνει λάθος, βέβαια. Δηλαδή, που στέλνεις και προσπαθείς μετά, δεν ήταν η. Δηλαδή, έχω στείλει εγώ που είμαι η φίλη σου η Σταματίνα. Θα βγούμε με τη Μαρία και να πεις εσύ, όχι, δεν τη γουστάρω τη Μαρία, για να το στείλει στη Μαρία. Όχι τέτοιο, όχι, όχι τέτοιο. Εννοείς τέτοιο εσύ. Εσύ τι εννοείς? Εννοώ να πρέπει να στείλω κάτι σε σένα και να το στείλω εδώ. Σιγά βρε αγάπη, είμαι το λάθος. Τι ένταση είσαι από το μήνυμα, εγώ το έχω πάθει. Ας πούμε, έχεις δύο, ας πούμε λέγαμε. Δηλαδή πρέπει στο μήνυμα να σε βρίζω εσένα, ναι. Όχι, όχι, όχι. Τέτοιο, ας πούμε θέλεις τη φίλη σου την Καλλιόπη να στείλεις καληνύχτα. Και λες, ευτέρπη μου, καλό σου βράδυ. Ναι, με αυτή την έννοια ναι, αλλά μετά στέλνεις ότι sorry δεν πήγαινε σε σένα, όπως κατάλαβες. Αλλά όχι να κάνω να γίνει μακελιό, όχι δεν μου έχει τύχει αυτό. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Βασιλάκη, έλα μέσα, γιατί πάμε στο μέσα, καλέ μου celebrity.